Βλέπουμε τον κύριο Κουρκουνάκη, τον κύριο Κώστα Κουρκουνάκη, είναι αντιπρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης. Κύριε Κουρκουνάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Είχαμε μία συζήτηση με τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, τον κύριο Βαρδαβά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Υπάρχει ένας προβληματισμός για τις ακυρώσεις που καταγράφονται στο μέτωπο της κρουαζιέρας, τόσο τον Μάρτιο, αλλά και έχουν ξεκινήσει ακυρώσεις και για τον Απρίλιο. Και θέλω να σας ρωτήσω αν η εξέλιξη και η πορεία της πανδημίας επηρεάζει και την ερχόμενη τουριστική σεζόν. Βλέπουμε να καταγράφεται, κύριε Κουρκουνάκη, μια καθυστέρηση στους εμβολιασμούς και το τοπίο παραμένει θολό, πιο θολό από ποτέ, θα έλεγα εγώ. Δυστυχώς η αλήθεια είναι αυτή. Τα περιμέναμε διαφορετικά τα πράγματα το Γενάρη που ανακοινώθηκαν όλα σε αυτά τις ανακοινώσεις για το εμβόλιο, ότι θα ξεκινήσαμε μάλλον. Φυσικά δεν υπάρχουν τα εμβόλια, πηγαίνουν με αργούς ρυθμούς οι εμβολιασμοί, αλλά και τα μέτρα, όπως βλέπετε, και στην Ευρώπη σκληραίνουν. Οπότε οι ακυρώσεις έχουν αρχίσει και έρχονται πάλι. Αντί να έχουμε κρατήσεις, έχουμε ακυρώσεις. Και μακάρι να ξεκινήσουμε όπως το βλέπουμε τώρα τον Ιούνιο. Σωστά, ούτε λόγος για προκρατήσεις βέβαια. Όχι, αυτό έχει τελειώσει. Υπήρξε μια κινητικότητα το Γενάρη. Όταν ανακοινώθηκαν τα εμβόλια, όταν ανακοινώθηκαν ότι έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί, ότι ξεκίνησαν στην Αγγλία οι εμβολιασμοί, αλλά δυστυχώς τώρα πάλι όλα πήγαν πίσω. Ξέρετε ότι η πορεία των κρατήσεων, και το έχετε επιβεβαιώσει πάρα πολλές φορές, είναι και θέμα ψυχολογίας. Έτσι είναι. Ναι, όταν ο άλλος μένει μέσα. Τώρα στη Γερμανία σκλήνουν τα μέτρα. Στη Γαλλία τους μπαίνουν μέσα από τις 6 ώρα το απόγευμα. Και ακολουθούν και άλλες χώρες. Προχθές η Δανία. Πώς να πάει να πάρει εκδρομή ο άλλος πακέτο για το καλοκαίρι? Κύριε Κουρκουνάκη, θέλω να μου αναφέρετε το καλό και το κακό σενάριο. Δηλαδή, να μου πείτε πότε περιμένουμε αφήξεις σύμφωνα με το καλό σενάριο και ποιο είναι το κακό σενάριο. Κοιτάξτε, το καλό σενάριο θα είναι να ξεκινήσουμε το Μάιο. Το Μάιο. Θεωρώ το Μάιο. Αν και έχουν ζητηθεί σλότ από τις αεροπορικές εταιρείες, ειδικά το Ισραήλ, από ό,τι μου ενημέρωσε ο κ. Πιάκας προχθές, έχει ζητήσει για τα τέλη του Μάρτη σλότ για αφήξεις, δεν το βλέπω να ξεκινάμε. Οπότε το καλό σενάριο είναι να ξεκινήσουμε, πιστεύω, το Μάιο, και το κακό θα είναι τον Ιούνιο. Το Μάιο με πληρότητες χαμηλές, φαντάζομαι. Ναι, εάν ξεκινήσουμε το Μάιο, φυσικά δεν θα είναι ένας Μάιος όπως θα περιμέναμε, γιατί αν ξεκινούσαμε Απρίλιο όπως περιμέναμε με τις ανακοινώσεις των εμβολέων, ο Μάιος θα ήταν ένας κανονικός μήνας. Τώρα θα είναι η αρχή. Χαμηλές πληρότητες που σημαίνει ότι ορισμένα ξενοδοχεία, αν όχι τα περισσότερα, δεν θα ανοίξουν. Ας μην το σκεφτόμαστε αυτό, ας ελπίσουμε ότι θα ανοίξουν όλοι, γιατί και ο κόσμος που δουλεύει στα ξενοδοχεία, βέβαια, βέβαια, περιμένει εν αγωνίως να ξεκινήσει η σεζόν, να αρχίσουν να φέρνουν χρήματα στο σπίτι τους. Βέβαια η Κρήτη, σύμφωνα με διάφορες μετρήσεις και έρευνες που έχουν δημοσιευθεί το τελευταίο δεκαήμερο στο διαδίκτυο, βρίσκεται στην πρώτη θέση της επιλογής κυρίως των Βρετανών. Μα αυτό είναι το παρήγορο για την Κρήτη. Το θέμα είναι, θα μπορέσουν να πετάξουν? Σε αυτό κάθε είναι περίπτωση, το κύριε Κουρκουνάκη, σε σύγκριση με την περσινή τουριστική σεζόν, περιμένετε η φετινή να είναι έστω και λίγο καλύτερη? Αυτό περιμέναμε. Και μάλιστα το Γενάρη, όταν ανακοινώθηκαν τα εμβόλια, το ηθικό μας είχε λίγο ανέβει. Τώρα πάλι είμαστε επιφυλακτικοί. Δηλαδή, θεωρούμε, κύριε Κουρκουνάκη, θα είναι μπορεί λίγο καλύτερη από την περσινή. Α, μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα σε σχέση με πέρυσι, καταστροφική σεζόν. Όχι, θεωρούμε θα είναι καλύτερα. Τώρα ξέρουμε και πώς θα διαχειριστούμε όλο αυτό το θέμα. Και οι ξενοδόχοι και οι τουριστικοί πράκτορες, και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο, αρκεί να μείνουμε εμείς ασφαλείς. Δηλαδή, ο προορισμός μας, η Ελλάδα γενικώς, να προσπαθήσουμε να είναι μια ασφαλής χώρα. Μου δώσατε καλή ώστε πάσα. Να παραμείνει στην προτίμηση των πελατών πρότυπα ακόμη. Λέτε, γίναμε πιο σοφοί, γίναμε πιο έμπειροι. Ωστόσο, τι δεν πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τον περσινό σχεδιασμό? Θέλω να μου πείτε λίγο τα κενά του περσινού σχεδιασμού. Κοιτάξτε, πέρυσι δεν μπορούσες να πεις κάτι σε κανένα, γιατί κανείς δεν ήξερε τι έρχεται και τι ήρθε. Το θέμα φέτος που τα είδαμε και είδαμε και τις επιπτώσεις το όταν είμαστε κλειστοί, θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να κρατηθεί και να μην τρέχει αυτό που είδα προχθές
στα καταστήματα, ναι, μεν ανοίξαν τα καταστήματα και ήταν οι ουρές ένα χιλιόμετρο για ένα κατάστημα να ψωνίσουν. Αυτό θεωρώ ότι είναι υπερβολή. Μάλιστα. Ναι, να ανοίξει η αγορά, ναι, να ψωνίσουν, να κινηθεί η αγορά, αλλά να κρατηθούμε ασφαλής προορισμός. Να προσέχουμε. Είναι ένας ασφαλής προορισμός. Φαντάζομαι είναι. Μιλάτε με συναδέλφους σας στο εξωτερικό. Τι γνώμη έχουν αυτή τη στιγμή τουριστικοί πράκτορες σε μεγάλα πρακτορία? Κοιτάξτε, για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. Η χώρα μας θεωρείται από τους ασφαλέστερους προορισμούς αυτή τη στιγμή. Επειδή είχαμε κρατηθεί και σαν χώρα καθαρή. Αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε. Να μείνουμε καθαροί ως τον Απρίλιο που θα ξεκινήσει η σεζόν. Μάλιστα. Θεωρώ ότι αν η χώρα μας και η Κρήτη ειδικά μείνει καθαρή, δηλαδή να μην έχουμε κρούσματα, να είμαστε ένας προορισμός υγιής και ασφαλής και για τους επιδημιολόγους. Ξέρετε, μένω δεμένο καθαρός, είμαι δεν είμαι καθαρός, εντός εισαγωγικών όρος καθαρός. Είναι ένα δεδομένο το οποίο αλλάζει, ξέρετε, μέρα με τη μέρα. Από εμάς εξαρτάται όμως. Ναι. Για να αλλάξει ή να μην αλλάξει. Ποιες αγορές θα στηρίξουν, αν θα στηρίξουν φέτος την Κρήτη, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, θεωρώ οι κλασικές αγορές, η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Πολωνία που έχει ανέβει πάρα πολύ, είναι μέσα στις μεγάλες αγορές αυτή τη στιγμή. Η Ρωσία τώρα άκουσα ότι κάτι θα γίνει και με τη Ρωσία, να δούμε, γιατί είναι και αυτή μια μεγάλη και σημαντική αγορά, η οποία πέρυσι ήταν τελείως κλειστή. Ελπίζω να ανοίξει και αυτή η αγορά. Κύριε Κουρκουνάκη, αφήξεις λοιπόν τις τελευταίες στιγμές, στο παραένα, ναι, οι περισσότερες. Που ναι, κατ' επέκταση σημαίνει ότι και η αγοραστική δυνατότητα των επισκεπτών θα είναι μειωμένη. Δεν ξέρω η αγοραστική τους δυνατότητα, που δεν νομίζω, γιατί αφού δεν βγαίνουν και έξω και στη χώρα τους... Θα έχουν χρήματα, λέτε. Θα υπάρχουν, ναι. Αλλά οι προσφορές θα συνεχίσουν να υπάρχουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Οπότε τα έσοδά μας δεν ξέρω αν θα είναι... Δώσατε την απάντηση, ήσασταν σαφείς. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Κουρκουνάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Βράδυ.